that you said we were to gain. What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Σε μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Αττικής, στο Μαρκόπουλο, βρίσκεται το πρώτο ενοποιείο βιοκλιματικής σχεδίασης στην Ελλάδα. Έναν αιώνα τώρα, η οικογένεια Παπαγιαννάκου γράφει τη δική της ιστορία στα Μεσόγεια. Από το πρώτο βαρέλι που γέμισε ο παππούς του σημερινού ιδιοκτήτη, μέχρι και σήμερα, υπάρχει αγάπη και σεβασμός για την παράδοση. Σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο ήρθαμε δύο ιδιαίτερους ανθρώπους, τον Χρήστο Τσάβες και τον Βασίλη Ψιμούλη, εξαιρετικοί σεφ, αλλά και πολύτιμοι φίλοι και συνεργάτες μου. Εδώ σήμερα θα μαγειρέψουμε μαζί τους και θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της ιταλικής γαστρονομίας. Δεν πιστεύω να έχετε κανένα παράπονο από το χώρο που σας έφερα. Καθόλου. Καταπληκτικός. Είμαστε καταπληκτικά εδώ. Μας είναι καλό ο κύριος Παπαγιαννάκος. Μας έφερε εδώ. Θα δοκιμάσουμε και τις κρασάρες του και θα μαγειρέψουμε υπέροχα. Και εμείς θα ανταποδώσουμε μια φανταστική συνταγή. Για συνταγή, Χρήστο. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μπαβέτε ή λιγκουίνι αλλά μποτάργα. Που σημαίνει αυγοτάραχο, που είναι αυγοτάραχο και είναι και ελληνικό αυγοτάραχο, που είναι καταπληκτικό και από τα καλύτερα στον κόσμο. Θα ξεκινήσει ο Βασίλης κόβοντας τα υλικά, γιατί τα υλικά είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε με πολλά υλικά ένα υλικό που είναι τόσο μοναδική γεύση. Ναι, θέλει απλότητα. Πάμε, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε βάλει για χρόνους, έχουμε βάλει και τα ζυμαρικά βράζουνε. Να βράζουνε, ναι. Εγώ θα ξεκινήσω, σε βοηθήσω, φίλε μου Χρήστο. Θα σου βάλω. Τώρα είναι φίλος σου. Άλλα έλεγες πάντα, πριν. Πάντα. Μπορείς να πάρεις το σκορδάκι. Αυτό είναι κομφί σκόρδου. Να κόψω εγώ την πιπεριά. Αυτό είναι κομφί σκόρδου που το έχουμε σιγοβράσει με πολύ, πολύ χαμηλή φωτιά στο λάδι. Τέλεια. Είσαι και ψηλός. Λοιπόν, είναι και καλός να συμβολήσεις ο Βασιλάκης. Βέβαια, ευχαριστώ. Δυναμώσουμε λίγο και τη φωτιά. Το μόνο το ελάττωμα είναι το που είναι αεκάρα. Δεν πειράζει. Όχι ρε σιγά. Όχι ρε, την αρέ. Είναι αδελφός σωματείο, πλάκα μου κάνει.